Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω μέσω του σταθμού σας με τους τηλεθεατές σας, ακροατές σας, και να πω ότι ο ΕΟΕΝ, που είναι τα αρχικά του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, δημιουργήθηκε το 1994 από 20 νησιωτικά επιμελητήρια, τα οποία βεβαίως ανήκουν στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, αλλά τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζαν οι νησιώτες επιχειρηματίες τους ανάγκασε να δημιουργήσουν αυτό το δίκτυο, να προβάλλουν τα προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδος, αλλά βεβαίως και τα πλεονεκτήματα της νησιωτικής Ελλάδος, που είναι μοναδικά στον κόσμο. Έτσι, το 1994, και επειδή ξεκίνησε η διακήρυξη αποτυχίων αυτής της προσπάθειας, δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο που αποτελεί σήμερα 19 νησιωτικά επιμελητήρια. Μέσα λοιπόν από αυτό το δίκτυο, καταρχήν, όπως είπα, προβάλλουμε και προωθούμε τις οικονομίες των νησιών, είτε τουριστικά είτε με τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως κυρίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουμε δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο νησιωτικών επιμελητηρίων, το Insulaire, το οποίο μετέχουν όλα τα επιμελητήρια των ευρωπαϊκών χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι που έχουν τα σχετικά επιμελητήρια. Άρα, από το 2000 έχουμε μία θεσμική παρουσίαση σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτού του οργανισμού προωθούμε θεσμικά όλα μας τα θέματα όσον αφορά τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες τα οποία έχουν τα ελληνικά νησιά, οι οικονομίες, οι επιχειρηματίες που εκπροσωπούμε, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι ότι η νησιωτική επιχειρηματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ηπειρωτικό έδαφος. Άρα, από το 2000 έχουμε μία θεσμική παρουσίαση σε όλα τα φόρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτού του οργανισμού προωθούμε θεσμικά όλα μας τα θέματα όσον αφορά τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες τα οποία έχουν τα ελληνικά νησιά, οι οικονομίες, οι επιχειρηματίες που εκπροσωπούμε, ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι ότι η νησιωτική επιχειρηματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ηπειρωτικό έδαφος. Από μελέτες τις οποίες ζητήσαμε να γίνουν από την πολιτεία, την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή, έχει αποδειχθεί με επιστημονικό τρόπο ότι το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης που λειτουργεί σε νησί είναι 18% υψηλότερο από ότι είναι το κόστος λειτουργίας μιας ηπειρωτικής επιχείρησης, αντίστοιχα με την επιχείρηση. Αυτό το 18% έχουμε κάνει άπειρους αγώνες να αντιληφθούν τα όργανα, ώστε να υπάρχουν ίση όρια ανταγωνισμού. Γιατί δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αποφασίσει να επιχειρεί σε νησί, να μην είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με ένα ομοειδή επιχειρηματία που λειτουργεί σε ηπειρωτική χώρα. Δυστυχώς, παρότι τις προσπάθειες αυτές, τα αποτελέσματα είναι αρκετά μικρά. Είναι αρκετά μικρά σε σχέση και δεν έχει ακόμα αυτό εξομαλυνθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που ζητούσαμε από την πολιτεία και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή το κόστος μεταφοράς ενός προϊόντος που παράγεται στα νησιά να έχει ίδιο κόστος μεταφοράς με μια οδική μεταφορά που ξεκινάει από μια π.χ. την Αθήνα και πάει στη Θεσσαλονίκη. Ενώ αν ξεκινήσει από τα νησιά, από τη Χίο ή τη Λέσβο για να πάει στη Θεσσαλονίκη, έχει πολλαπλάσιο κόστος. Ζητάμε λοιπόν αυτή τη διαφορά, που είναι κάτι απτό, να υπάρξει εξομοίωση, ώστε να είναι το προϊόν να ξεκινάει με ίδιο κόστος τη μεταφοράς. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να πείσουμε την ελληνική πολιτεία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα, όπως η συνθήκη της Λισαβόνας και του Άμστερνταμ, που προβλέπει μέσα ειδικές πολιτικές για τα νησιά και την επιχειρηματικότητα. Έχει καθιερωθεί ειδικό άρθρο στο Ελληνικό Σύνταγμα, το 101, που προβλέπει ότι σε κάθε νομοθέτημα θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα για τις νησιωτικές περιοχές.
Υπάρχει σχετικός εφαρμοστικός νόμος ο 450 του 2013, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως από την Ελλάδα που είμαστε, να εφαρμόσουν ειδικές νησιωτικές πολιτικές. Εμείς όμως πάντοτε σε κάθε κυβέρνηση λέμε τα προβλήματά μας και περιμένουμε να επιληθούν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι εμείς όλα τα βλέπουμε μαύρα και δεν προχωράμε τίποτα. Ίσα ίσα οι νησιωτικές επιχειρήσεις έχουν διακριθεί παγκόσμια σε διεθνές επίπεδο, είτε στην παραγωγή ειδικών καινοτομικών προϊόντων, είτε μέσω του τουρισμού με εξαιρετικές ποιότητες μονάδες που προάγουν τη γαστρονομία των νησιών. Και όπως ξέρετε, τα ελληνικά νησιά είναι από τους top προορισμούς στον τουρισμό παγκόσμια. Κοιτάξτε, τα τελευταία 20 χρόνια η ανάπτυξη των νησιών δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη του τουρισμού. Περιοχές οι οποίες αναπτυχθήκαν τουριστικά, πολλές φορές αυξανόταν ο τουρισμός, που είναι ο τριτογενής σχεδόν τομέας, και μειωνόταν η πρωτογενή παραγωγή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να είναι ισορροπημένο. Και η Κρήτη είναι το κλασικό παράδειγμα που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τουρισμός, όμως δεν έχουν εγκαταλείψει τον τόσο μεγάλο πρωτογενή τομέα που έχουν και παράγουν εκπληκτικά γεωργικά προϊόντα και αλιευτικά. Αυτό το μοντέλο θέλουμε να το εμφυσίσουμε και στα άλλα νησιά που τα τελευταία χρόνια λόγω του τουρισμού έχουν εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι μία παρατήρηση. Η άλλη παρατήρηση είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός πάει καλά στην Ελλάδα. Και το μερίδιο του Λέοντος το έχουν πάρει τα ελληνικά νησιά, γιατί είναι απαράμελης φυσικής ομορφιάς και μοναδικότητος. Και φυσικά έχουν τη μερίδα του Λέοντος, όπως είπα. Βεβαίως, πάντοτε και στον τουρισμό υπάρχουν διάφορα προβλήματα που πολλές φορές είναι από εξωγενείς και παράγοντες και όχι ενδογενείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Βόρειο Αιγαίο και ένα μέρος του Νοτίου Αιγαίου. Τα νησιά Λέσβος, Χίος και Σάμος πέρυσι δεχτήκαν μια πρωτόγνωρη έλευση προσφύγων έξω από τη δικιά τους οικονομία, πολύ περάνω, οι καταστάσεις ήταν ανεξέλεγκτες και η ΚΟ είχε το ίδιο πρόβλημα στο Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα το 2016 αυτά τα νησιά να πληγούν οριστικά, τουριστικά, με τραγικό τρόπο. Η ΚΟ, η οποία και αυτή έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, όμως επειδή είναι μια τουριστική περιοχή πολύ αναπτυγμένη, μπόρεσε να έχει τα αντανακλαστικά ώστε να μετριάσει τις ζημιές. Ζημιές υπάρχουν, αλλά μετριαστήκαν. Στα άλλα τα νησιά που δεν ήταν τόσο αναπτυγμένα, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Σάμος, δυστυχώς η πτώση περνάει το 50-60%. Εκεί εμείς δείξαμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, μιας και η έδρα του δικτύου είναι στοιχείο, και από το χειμώνα προσπαθήσαμε να πείσουμε την κυβέρνηση ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ληφθήκαν μέτρα, όμως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Η έλευση διασήμων προσωπικότητων στη Λέσβο, κυρίως στη Λέσβο, είτε είναι ο Πάπας, είτε είναι άλλοι ηγέτες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΟ, καθώς και διασημότητες της 7ης τέχνης, όπως η Αντζολίνα Τζόλι, αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν βοήθησαν. Και ο λόγος ήταν ότι ήρθαν για μια συγκεκριμένη αιτία. Δεν ήρθαν για διακοπές. Αυτό στιγματίστηκε στο μυαλό του κάθε επισκέπτη και δεν επισκεπτόταν τα νησιά. Εμείς λοιπόν δείξαμε μια ιδιαίτερη, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα. Το Υπουργείο πήρε κάποια μέτρα, τα οποία αποδειχθήκαν, δεν αποδειχθήκαν να μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για αυτά τα νησιά, που να περιλάβει όλους τους τομείς, και ειδική επικοινωνιακή πολιτική από ειδικούς, από τον ΕΟΤ, από τον γεωτουρισμό, ώστε να μετατραπεί αυτή η δημοσιότητα που ήταν αρνητική σε θετική. Οι άνθρωποι που ζουν στα νησιά δεν γνωρίζουν το επικοινωνιακό κομμάτι που πρέπει να είναι και επιστημονικό της μεταλλαγής της εικόνας. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν αποζημιώσεις, όπως γίνεται ένα σεισμός ή μία πλημμύρα και οι περιοχές
γίνονται περιοχές έκτακτης ανάγκης, κηρύσσονται οικονομίες έκτακτης ανάγκης, έτσι πρέπει να υπάρξουν και εκεί και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζημιώσει αποδεδειγμένα πρέπει να αποζημιωθούν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία, να απασχολήσουν τον κόσμο που φέτος τον απολύσαν ή δεν λειτουργήσαν καθόλου, ώστε να συνεχίζεται να υπάρχει ξενοδοχειακή υποδομή σε αυτά τα νησιά. Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Πράγματι υπάρχει εκεί ένα σοβαρό έλλειμμα. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι κάθε νησί και κάθε τόπος, ο τουρισμός πρέπει να είναι κοντά με τον πολιτισμό. Και δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στον πολιτισμό και γενικά δεν τον έχει αναδείξει όπως πρέπει όσον αφορά μέσω του προώθησης του τουρισμού και τον πολιτισμό. Και στα νησιά βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά που είπατε. Κάθε νησί πολλές φορές συνδέει την τοπική παραγωγή με ένα πανηγύρι. Η λαογραφία τους είναι καταπληκτική. Και παράλληλα έχει άλλες εκδηλώσεις που βοηθάνε τον τουρισμό και οι επισκέπτες παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα. Εκεί λοιπόν η απάντηση είναι ότι πράγματι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, δεν έχει προβληθεί όσο έπρεπε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα βοηθήσει και οικονομικά τα νησιά, γιατί μέσω αυτών των εκπομπών ή άρθρων που θα είναι εξειδικευμένα γύρω από τη λαογραφία και τα πολιτιστικά δρόμενα που πολλές φορές όπως είπαμε είναι συνδεδεμένα με την τοπική γαστρονομία, με την τοπική παραγωγή, θα φέρει νέους επισκέπτες και θα μπορέσει να υπάρχει και οικονομικό, σοβαρό οικονομικό όφελος για τα νησιά. Εμείς ζητούμε από την πολιτεία σαν νησιωτικά επιμελητήρια να υπάρξει ειδική μέρημνα όσον αφορά τις νησιωτικές επιχειρήσεις και γενικά την νησιωτική οικονομία. Δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Εμείς υπάρχει τρομερό έλλειμμα πάνω σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος 450 του 2013 που προβλέπει τη ρήτρα νησιωτικότητος, που είναι δηλαδή σε κάθε νομοθέτημα θα πρέπει να υπάρχει ειδικά άρθρα για τα νησιά, να επιτέλους να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι ένα όργανο σχεδιασμού επιτελικό που θα βοηθήσει και τους βουλευτές όταν νομοθετούν, αλλά και την κυβέρνηση η οποία εκτελεί την πολιτική της. Αυτά εν ολίγης όσον αφορά βεβαίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν και εκεί προβλήματα γιατί οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αντιληφθεί αυτές τις ιδιαιτερότητες των νησιών. Πιστεύουμε μέσα από τις συνθήκες και μέσα από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς να υπάρχουν πάντοτε μέτρα τα οποία να προωθούν η σχετική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε, γενικά θα μιλήσω, θα μιλήσω προσωπικά. Καταρχήν είμαι στον επιμελητηριακό θεσμό. Είμαι στον επιμελητηριακό θεσμό κοντά 25 χρόνια. Ήταν μια πρόκληση για μένα να αφήσω, να παράλληλα με τη δουλειά μου, ο επιχειρηματίας, όπως ξέρετε, δουλεύω όλες και τις 24 ώρες. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, είναι όμως δημιουργικό. Τα επιμελητήρια λοιπόν εκπροσωπώντας τους επιχειρηματίες έπρεπε, υπήρχαν πολλές προκλήσεις και η δυνατότητα να συνδυάσεις την επαγγελματική σου δραστηριότητα με την προαγωγή των επαγγελματικών θεμάτων των οποίων απασχολούν τους επιχειρηματίες ήταν μία πρόκληση για μένα. Τώρα βεβαίως βρίσκομαι προς το τέλος της επιμελητηριακής μου καριέρας. Ήταν μία πορεία πάρα πολύ καλή. Θα επιθυμούσα τα νέα παιδιά, τα οποία έχουν καινούργιες ιδέες, καινοτομικές επιχειρήσεις, είτε στην υψηλή τεχνολογία, είτε σε οποιαδήποτε άλλη παραγωγή, να ασχοληθούν με τα κοινά και κυρίως με τα επιμελητήρια, γιατί πράγματι είναι ένας χώρος που έχει όλο προκλήσεις, με την καλή έννοια του όρου, και θα βοηθήσουν και την πατρίδα τους
και την τοπική τους πατρίδα, προάγοντάς την σε όλο τον κόσμο. Γιατί πράγματι τα επιμήτρια είναι ένας παγκόσμιος θεσμός που υπάρχει σε κάθε χώρα και μέσω των συνεργασιών θα ανταλλάξουν εμπειρίες και θα μπορέσουν να προάγουν τις τοπικές τους οικονομίες.